απόλυτος. Μεγάλοι και τραβοί με τις κρίσεις τα βινά ασχολούνται. Ποιος θα μπορούσε να δει έστω για λίγο το δάκρυ μου, το πόνο, το κρυφό. Ποιος! Άλλο τρόπο πέρα από τη βία δεν γνωρίζω. Μόνο που να βρω, να φωνάξω ότι είμαι εδώ, ξεκομμένος, ξεχασμένος, να βαγώσω. Στο σχολείο, πανικός, στη γειτονιά μου, όλοι ξένοι. Βρέθηκα στη μέση του πουθενά. Ολόγυρά μου τύχη, ψωμένη σαν θεριά βουνά. Μια σανίδα σωτηρίας, μια ελπίδα, κάτι. Επιτέλους! Ποιος θα μου δώσει έστω λίγο φως, ένα κερί για να ανάψω. Ποιος θα μου δώσει μια ελπίδα, έστω κι ας είναι και ψεύτικη. Ποιος θα μου ρίξει πάνω μου ένα βλέμμα, έστω και από λάθος. Κι όμως υπάρχω, κανείς σας δεν το βλέπει, κανείς σας δεν μ' ακούει. Υπάρχω, κανείς σας δεν το ξέρει. Λαμβάνω από το διάστημα.
Μέχρι χθες κι εγώ κάπου εκεί βρισκόμουν. Δεν ήξερα αν πατάω, αν πετάω, αν πέφτω. Δεν ήξερα. Λοιπόν, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Στην απομόνωση, ξεχασμένος βρέθηκα κι εγώ, κρύβοντας την απελπισία μου. Προσπαθούσα με κάθε τρόπο να φέρνω ανάποδα ό,τι έπεφτε στα χέρια μου. Έτσι η παρέα με θαύμαζε και οι μικροί έστριβαν δρόμο από την τρομάρα. Αρχή μου, κανένα έλεος. Αλίμονος σε όποιον έπεφτε στο στόχο. Κι όλα αυτά, μέχρι το πρωινό μιας παράξενης μέρας. Κακόκεφος εκείνο το πρωί, βρέθηκα στις 8.30 στην αυλή του Λυκείου, καθυστερημένος ως συνήθως. Για να γλιτώσω τα σχετικά, έκοβα βόλτες μέχρι το πρώτο διάλειμμα. Εκεί που κλωτσούσα κάποια χαλίκια, κάποια τσιγκλόπουτα, ξαφνικά, δεν ξέρω από πού, έπεσε μπροστά στα πόδια μου ένα μισοπεθαμένο σπουργίτι. Σαν σκουπίδι το κλώτσισα κι αυτό δυνατά, μέτρα μακριά. Ένας πιτσιρικάς, δημοτικό θα ήταν, από το πεζοδρόμιο τα είδε όλα. Σαρτάρισα τη μάντρα στην αυλή και αφού μου έριξε μια ματιά, σωστό στιλέτο, έτρεξε και το σημάζεψε. Για μια στιγμή μου φάνηκε πως άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι, κυρίως τα παιδιά, με έδειχναν με αηδία και περιφρόνηση και ερχόντουσαν κατά πάνω μου απειλητικά. Ας μην υπήρχε ψυχή τριγύρω. Ήθελα να τρέξω μακριά, να φύγω. Όμως τα γόνατά μου, τα πόδια μου είχαν κολλήσει. Για πρώτη μου φορά ένιωσα πως μόνο δυνατός δεν ήμουν. Το ίδιο βράδυ. Πες το τύχη, πες το θαύμα. Διάβασα ένα προωθημένο στο email μου. Πρώτη μου φορά ένιωσα κάτι αληθινό. Κάτι πραγματικά πολύ δυνατό. Φιλικά σου το στέλνω. Διάβασε το. Εάν δεν σου λέει τίποτε, απλά delete. Εάν όμως κάτι βρήκες, πρόφησε το κι εσύ. Ίσως κάποιοι το περιμένουν από το πουθενά. Thank you.
Αυτό που τόσο λαχταράς να πάρεις. Αυτό που ανέλπιστα ίσως τόσο νωρίς το έχασες. Αυτό που μπορεί να μην βρήκες ακόμα την ευκαιρία να το αφουγκραστείς. Αυτό το πιο πολύτιμο από όλα τα πλούτη του κόσμου. Αυτό το πανίσχυρο μοναδικό όπλο υπάρχει ήδη μέσα σου. Κάπου, ίσως ξεχασμένο, υπάρχει η αγάπη. Αν θέλεις, σκύψε και σήκωσε στο φως του ήλιου το χρυσό λιθάρι και θα λάμψει σαν ήλιος. Αν μπορείς, μάθε το χειρισμό του παντοδύναμου όπλου και ανελαίητα σκόρπιζε τις ρηπές της αγάπης. Και τότε, σαν βασιλιά θα σε σηκώσουν ψηλά τα θύματά σου. Και αν τραγουδάς, μην ξεχάσεις να συντονίσεις την καρδιά σου στη μουσική της αληθινής αγάπης, στον ύμνο της πραγματικής αγάπης. Thank you.
η αγάπη εν αστέρι, μια ελπίδα φωτεινή για ψυχή που περιμένει στο σκοτάδι. Τι λέτε, υπάρχουν εκπαιδευτικοί με ψυχή? Εγώ λέω ναι. Η στίχη και η μουσική της κυρίας Ελένης Καλίκα προάγουν την αγάπη ως αντίδοτο στη βία. Μας συγκίνησαν όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Καλίκα. Επίσης και τα παιδιά, αξίζει τον κόπο να πω ότι να βαγώ στο πουθενά είναι ο Δημήτρης Ορφανίδης, χειροκρότημα. Πώς στο αδιέξοδο μας έδωσε ο Αποστόλης Δρένιας, με πίσω Σαλκαένα. Μήνυμα ήταν η Εκατερίνη Κίτσα και η μαθήτρια Κυριακίνη Αφού. Επίσης από τη χοροδία το τραγούδι «Θέλει καρδιά» Βαγγελία, η Εκατερίνη Κοτσάκη, μαθήτρια Κυριακίνη. Κυρία Καλίκα, παρακαλώ σηκωθείτε λίγο όρθια να σας χειροκροτήσουμε για τη μουσική, στίχη, κείμενα, όλα δικά σας, μέσα σε 12 μέρες που είναι το μαθήμα. Η κυρία Καλίκα και ο κύριος Γκίκας. Και νομίζω ότι τα λόγια είναι περιτά. Η μαθήτρια Ιωάννα Μαλτέζου, μαθήτρια της Β' τάξης Λυκείου των Μελισσίων των Εκπαιδευτηρίων η Ελληνική Παιδεία, θα μας πει ένα ποίημα το οποίο το έγραψε μόνη της. Είναι στόχος ζωής, θα δώσει και το μήνυμα της απόψινής βραδιάς και εύχομαι όλοι να φύγουμε από εδώ με ένα προβληματισμό, αλλά
και με όνειρα, ιδανικά, γεμάτη. Καλό σας βράδυ. Σκηνές. Σκηνές βίας. Σκηνές προσώπων με δάκρυα στα μάτια. Πού πήγε η ευαισθησία, πού η ανθρωπιά. Πού πήγαν τα όνειρα που κάνανε μεγάλα και μικρά παιδιά. Σε ένα ξεχασμένο σιρταράκι το κλειδί για την αγάπη. Περιμένει να έρθει η σειρά του για να κυριαρχήσει στα βάθη. Στα βάθη της βίας, του φόβου. Στα βάθη της αδιαφορίας του ανθρώπου. Ποιος άραγε ο στόχος της ζωής. Τα χρήματα, η επιτυχία, τα πλούτη. Ή μήπως το χαμόγελο. Το χαμόγελο ενός μικρού παιδιού που με δύναμη και θέληση στα μάτια και με αψεγάδιες του στο κλέμπα από τις βίας στα κομμάτια. Σκέψου, νιώσε, δράσε. Βάλε κι εσύ ένα κομμάτι στις ευτυχίες του παιδιού το πάζι και άγγιξε το στόχο της ζωής χαιρετώντας τις βίας στην απέσια καταστροφή. Και να σέρουν να